Μπαλωθιές, μυστήριο για το στόχο της επίθεσης αλλά και ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών σήκωσαν στο πόδι το μεσημέρι την περιοχή της Φοινικιάς στο Ηράκλειο. Λίγο μετά τις 2, οι κάτοικοι της οδού του Τουτζή πετάχτηκαν έντρομοι στο δρόμο μετά από καταιγισμό πυροβολισμών λίγα μέτρα μακριά από τα σπίτια τους. Πριν πόση ώρα έχει κανένα μισάωρο, περάσαν από εδώ πέρα 2 μηχανές της αστυνομίας στο περιπολικό αυτό. Στο κέντρο της άμεσης δράσης σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και μοτοσυκλετιστές της άμεσης δράσης, αναζητώντας τα ίχνη των δραστών. 2 μηχανές, το 100 και ένα 4x4. Το... Αυτά είδα. Πήγανε από εδώ. Ναι, από εδώ πήγανε. Αστυνομικοί της ασφάλειας περισυνέλεξαν αρκετούς κάλικες από το σημείο όπου υπέδειξαν οι γείτονες ότι προήλθαν οι πυροβολισμοί. Αυτόπτης μάρτυρας μιλά για πάνω από 6 πυροβολισμούς που ακούστηκαν στην περιοχή. Ναι, παίξανε 5-6 πυροβολισμού πριν ήταν. Κοντά μου ήταν, δεν ξέρω τώρα πού ακριβώς. Την ίδια στιγμή οι υπόλοιπες αστυνομικές δυνάμεις έκαναν περιπολίες σε όλη την περιοχή αναζητώντας ίχνη των δραστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι κάλικες εντοπίστηκαν σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από τα σπίτια, έξω από μία αποθήκη, χωρίς μέχρι στιγμής να είναι σαφές για την αστυνομία ποιος ήταν ο στόχος των δραστών. Είδαμε τα περιπολικά και κάποια κλούβα. Αλλά δεν ακούσατε νωρίτερα. Τίποτα. Η περιοχή βρέθηκε για αρκετές ώρες σε αστυνομικό κλειό, με τις αρχές να προσπαθούν να αποσαφηνίσουν αν πρόκειται για νεαρά άτομα που έριξαν μπαλωθιές σκορπώντας τον δρόμο στην περιοχή της Φοινικιάς, είτε αν πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια να εντοπίσουν τα κινητρά της όσο και την ταυτότητα των δραστών.